Άναψαν και επίσημα τα φλάσ των καμερών τροχέας, οι οποίες θα αποτελούν το άγρυπνο μάτι της τροχέας, καταγράφοντας τροχές παραβάσεις. Από σήμερα τέθηκαν σε λειτουργία 4 κινητές και 4 σταθερές κάμερες. Από σήμερα και για τους επόμενους 3 μήνες η λειτουργία των καμερών τροχέας θα είναι δοκιμαστική. Τα πρόστιμα για τους παραβάτες οδηγούς θα αρχίσουν από την 1η Ιανουαρίου. Οι σταθερές κάμερες θα ενεργοποιούνται με 3 παραβάσεις. Είτε με το όριο ταχύτητας, είτε με την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, είτε με την γραμμή, την άσπρη γραμμή. Επεξεργάζεται τη φωτογραφία που υπάρχει και βλέπει εάν υπάρχουν και άλλες παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στις κινητές κάμερες αυτό θα ενεργοποιείται με την ταχύτητα. Το όλο έργο θα ολοκληρωθεί σε 3 φάσεις. Η πιλωτική φάση που τέθηκε σε ισχύ, η πρώτη φάση με την εγκατάσταση 16 κινητών και 20 σταθερών καμερών και η δεύτερη φάση στην οποία θα εγκατασταθούν οι υπόλοιπες 66 σταθερές κάμερες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι κάμερες τροχέας μόλις στις πρώτες ώρες της εφαρμογής τους κατέγραψαν σωρία παραβάσεων. Από τις σταθερές κάμερες που βρίσκονται σε μία διασταύρωση στη Λευκοσία, Γρήβατη, Γερή, με Δημοσθένη, Σεβέρη, έχουν γύρω μέχρι τις 11 καταγραφεί 289 παραβάσεις, ακόμα 209 από 2 κινητές κάμερες. Από την 1η Ιανουαρίου οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Συγκεκριμένα για μη χρήση ζώνη ασφαλείας το πρόστιμο είναι 150 ευρώ, για μη χρήση κράνους 200 ευρώ, για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη το πρόστιμο ανέρχεται στα 300 ευρώ και για παραβίαση λευκής γραμμής αναμονής το πρόστιμο ανέρχεται στα 25 ευρώ. Εάν το αδίκημα επαναληφθεί εντός 3 ετών, τότε το πρόστιμο θα διπλασιάζεται, ενώ οι ποινές για το όριο ταχύτητας θα αυξάνονται ανάλογα με την παραβίαση του ορίου, ενώ εάν ένας οδηγός ξεπεράσει το όριο ταχύτητας πέραν του 75%, τότε θα παραπέμπεται ενώπιον δικαστηρίου. Ανησυχία και προβληματισμό εκφράζει η κυβέρνηση για το σκηνικό πολιτικό.